υπάνθρωποι και σας ανήγγειλα στο ξεκίνημα ότι έχει πολλές ιδιότητες ο κύριος Νίκος Χαφτούρας. Σήμερα εγώ, και ελπίζω να μην τον ευνηδιάζω δυσάρεστα, θέλω να σταθούμε στην ιδιότητα του ανθρώπου. Ξέρει, γεια σας κύριε Χαφτούρα. Καλησπέρα σας. Ξέρει από όταν σπούδαζα ακόμη ιατρική, ότι έμπαινε σε ένα σκληρό χώρο. Λέω σκληρό γιατί θα βρισκόταν αντιμέτωπος με τον ανθρώπινο πόνο, σωματικό και ψυχικό, με την απώλεια, θα συναντούσε ειδικά με την ειδικότητα που έκανε, του νευροχειρουργού, ήξερε ότι θα παίζει ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο. Θα πάσχιζε πάντα για τη ζωή, αλλά θα έβρισκε μπροστά του και τον θάνατο. Ο ίδιος έζησε κάτι πάρα πολύ σκληρό, που φαντάζομαι εύχεστε να μην το ζήσει κανένας άλλος άνθρωπος. Θέλω να δούμε μια ανάρτηση που κάνατε πριν από λίγες ημέρες, λίγο μετά τον αποχαιρετισμό στον πατέρα σας. Γράψατε. Ήταν χθες βράδυ, ήταν κοντά στο τέλος για τον πατέρα μου. Εγώ στη διπλανή κλίνη της εντατικής προσπαθούσα να βοηθήσω έναν συνάνθρωπο. Μια μικρή χειρουργική παρέμβαση. Και δίπλα ο πατέρας μου ναυθύνει, έφτανε στο τέλος. Κοιτούσα το μόνιτορ, είχε φτάσει στο 6 πίεση. Είχε ήδη αρχίσει να φεύγει οριστικά από αυτόν τον κόσμο. Εγώ στο καθήκον μου όμως ένιωθα δύσκολα, περίεργα, ασφυκτικά. Κληρονόμησα να είμαι μαχητής από τον πατέρα μου, να αγωνίζομαι. Σίγουρα δεν ήμασταν ίδιοι σε όλα, είχαμε και τις διαφορές μας, αλλά αυτό που μετράει είναι οι αρχές και οι αξίες και το αποτύπωμα που αφήνουμε σε αυτή τη ζωή. Ήταν δημοκράτης, ήταν αγωνιστής, ήταν ένας άνθρωπος της εργατιάς και του μόχθου, αλλά έκανε δύο δουλειές για να μας σπουδάσει. Καλό παράδεισο, πατέρα. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Εντάξει, με την ανάρτησή μου εκείνη τη στιγμή πιστεύω τα είπα αυτό που αισθάνομαι και αισθανόμουν. Από εκεί πέρα έτσι είναι η ζωή. Δυστυχώς προχωράμε. Δυστυχώς εγώ προσωπικά το έχω ζήσει δεύτερη φορά αυτό. Μια με το παιδί μου που σχεδόν σε ηλικία 6 μηνών έφυγε ξαφνικά και τότε χρειάστηκε εγώ να χειρουργήσω πριν μια 19χρονη όταν ήμουν στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας. Δυστυχώς έτσι είναι η ζωή. Αυτό όμως που μένει και μας κάνει να συνεχίζουμε αλλά και να αφήνουμε ένα αποτύπωμα σε αυτή τη ζωή και αυτό έχει τη χαρά του και έχει την ομορφιά του να πω, αν και οι λέξεις δεν είναι κατάλληλες. Είναι ότι πρέπει να προχωράμε μέσα από τις αρχές και τις αξίες που παίρνουμε σε αυτή τη ζωή και αυτό είναι δημιουργικό. Μάλιστα. Αυτό είναι... Είναι όμως πώς είναι η ζωή. Θα πω και κάτι που δεν το γράψατε, αλλά το έμαθα από συναδέλφους σας που σας θαύμασαν ακόμη περισσότερο, όχι γιατί φροντίζατε έναν ασθενή και δίπλα έφευγε, ξεψυχούσε ο πατέρας σας. Αλλά μετά συνεχίσατε γιατί οι άνθρωποι χρειαζόντουσαν τον γιατρό, τη βοήθειά σας και πήγατε στα επίγοντα. Είναι έτσι, είναι αλήθεια αυτό. Πήγατε στα εξωτερικά ιατρία. Τη στιγμή που επιβίωσε ο πατέρας μου, εκείνη τη στιγμή εγώ ήμουν στα εξωτερικά και είχα πολύ κόσμο και όταν έμαθα την είδηση, βέβαια το περιμέναμε, είχα κάποιους ακόμη που έπρεπε να δω και είχαν την ανάγκη να τους δω. Και βέβαια αποφάσισα να τους δω και μετά να πάω πάνω να δω και μετά να πάω πάνω στην εντατική που θα έβλεπε και τελευταία φορά ας πούμε εκεί του πατέρα μου. Αυτά, αλλά εντάξει, αυτά δεν έχουν, πιστεύω, είναι αυτό που πιστεύουμε, είναι οι αρχές και αξίες που έχουμε, είναι αυτό που νιώθουμε, αυτό έχει σημασία και από εκεί πέρα πρέπει να προχωράμε μέσα από τα θετικά από όλες αυτές και τις, ας πούμε, αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε όλους τους ανθρώπους, έτσι. Η διαχείρισή τους κάνει διαφορετικό τον κάθε άνθρωπο. Σίγουρα. Έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν θα αποχαιρετήσει έναν δικό του άνθρωπο, έτσι. Το γονιό του. Εδώ έτσι. Συμβαίνει το αντίστροφο που είναι ακόμη έτσι. Πιο οδυνηρό. Ο γονιός να αποχαιρετά έτσι. Το παιδί, όπως είπατε στη δική σας περίπτωση. Είναι σημαντικό έτσι. Να κάνουμε το καθήκον μας. Είναι σημαντικό να υπηρετούμε τις αξίες μας και τις αρχές μας
και από εκεί πέρα σίγουρα ο πόνος είναι πόνος, αλλά πρέπει και να προχωρήσουμε. Λοιπόν, σήμερα που τα λέμε είναι η παραμονή για να το κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο. Συλληπιτήρια και πάλι, κύριε Χαφτούρα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ. Σήμερα που μιλούμε είναι η παραμονή της ψήφισης. Είναι βέβαιο ότι θα περάσει με την κυβερνητική πλειοψηφία του νομοσχεδίου που επιφέρει πάρα πολλές αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στη λειτουργία του, με την προσθήκη των ιδιωτών. Αντιδράτε εσείς οι νοσοκομιακοί, αντιδρούν οι ιδιώτες. Τελικά, για ποιον γίνεται αυτό το νομοσχέδιο? Γίνεται για τον Έλληνα πολίτη, φαντάζομαι, όπως περιγράφει το Υπουργείο Υγείας, ή όχι? Ναι. Σας το έχω πει πολλές φορές, κύριε Πολύζο, και εδώ, στο πάνελ εδώ το δικό σας, ότι δυστυχώς διαλύουν τη δημόσια υγεία. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου του ΕΣΥ είχε ξεκινήσει εδώ και χρόνια. Και θα πω, το ΕΣΥ το δημιούργησε η Δημοκρατική Παράταξη, το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια μετά υπήρξαν νοσηρότητες, το δημιούργησε ο γεννηματάς, γίνανε οι προσλήψεις που έπρεπε. Πραγματικά ο πολίτης της καθημερινότητας, ο αγρότης, ο εργάτης, είδε πραγματικά ένα αποκούπι για να γιατρευτεί, για να γιατρέψει το πρόβλημά του, για να βρει την υγεία του. Το είδε σε αυτό το σύστημα το ΕΣΥ. Από και πέρα υπήρξαν και νοσηρότητες, γιατί εμένα μου αρέσει να τα λέω να λέω την αλήθεια, και μπορεί η αλήθεια μερικές φορές να μην συμφέρει, με συμφέρει και προσωπικά, αλλά θα την πω την αλήθεια, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και όλοι μας κάνουμε λάθη. Υπήρξε μια ευθύνη, μετά υπήρξε νοσηρότητα στο ΕΣΥ, γίναν διάφορα. Το ΕΣΥ βέβαια, στο ΕΣΥ δεν γίναν προσλήψεις, αλλά και τα τελευταία χρόνια με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς. Καλά, διαχρονικά δεν φροντίστηκε. Τώρα εσείς εκπροσωπείτε πολιτικά και ένα χώρο που το δημιούργησε το ΕΣΥ. Ναι, θέλω να πω όμως δηλαδή, κάτι πολύ βασικό. Αν για κάτι επιχαίρει το ΠΑΣΟΚ, σίγουρα είναι το ΕΣΥ. Αλλά σίγουρα το θέμα είναι δεν να δημιουργήσεις κάτι. Ναι, πρέπει αυτό να το διατηρήσεις σίγουρα και να το αναπτύξεις. Από εκεί και πέρα όμως και ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι για δημόσιο σύστημα υγείας και μόνιμες γενναίες προσλήψεις, δυστυχώς αρκέστηκε σε μονομετρικές λύσεις και σε μισοβέζικες λύσεις, σε προσλήψεις με συμβασιούχους, και το βασικότερο, δεν μπόρεσε να αντιδράσει στα μνημόνια, έστω για το ΕΣΥ, έστω για τη δημόσια υγεία, και ένταξε το μπλοκάκι. Το μπλοκάκι. Εσείς το λέγατε και το ότι άνοιξε την πόρτα, άνοιξε την σε πόρτα, αυτό που γίνεται ναι, σήμερα. Και όταν εγώ σε ένα κυβερνητικό στέλεχος, αλλά και στον υπεάρχη του είπα ότι εσείς έχετε στην ιδεολογία σας τη ιδιωτική υγεία για την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, μου απάντησε το μπλοκάκι, κύριε Χαφτούρα, το έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και είχε δίκιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έρθει τώρα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, η οποία στο μενού, στο καθημερινό μενού, ακόμη και στην πανδημία, ήταν η σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου συστήματος υγείας. Στην πανδημία είδαμε, αντί να έχουμε γενναία χρηματοδότηση στο ΕΣΥ για να σταθεί, γιατί οι υποδομές υπήρχαν, να γίνουν μόνιμες γενναίες προσλήψεις, και θα μπορούσαν να βρεθούν αυτές οι προσλήψεις αν υπήρχαν κίνητρα. Μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Γνωρίζει η πολιτεία ότι αν δώσει κίνητρα στους γιατρούς, δεν θα συνεχίσουν να βγαίνουν στα ιδιωτικά τους ιατρία ή να πηγαίνουν στην Κύπρο ή σε άλλες χώρες να μεταναστεύουν για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Δεν θα το κάνουν αυτό, θα μείνουν στα νοσοκομεία μας. Γιατί είναι επιλογή μας το δημόσιο σύστημα. Ωραία, αλλά να δούμε, από εκεί και δούμε πέρα, όμως και μια άλλη εκδοχή. Από εκεί πέρα θέλω να πω, τελειώνοντας, ότι δυστυχώς στο μενού κάθε μέρα ήταν ιδιωτική υγεία, και τώρα φαίνεται το νομοσχέδιο που αποτελεί τα φόπλακα στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και θα σας πω και κάτι. Ακόμη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που σέβομαι την ιδεολογία, μιλάμε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα της ιδεολογικής κατεύθυνσης. Από εκεί πέρα όμως θέλω να σας πω τώρα ότι όλοι οι γιατροί, το 95% των γιατρών, είναι κατά του νομοσχεδίου. Ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Πατούλης, σε ανάρτησή του αλλά και σε δηλώσεις του, αυτό που λέει είναι να πάρει πίσω το νομοσχέδιο.
Όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν και θέσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, συνδικαλιστικές, διάφορες θέσεις, είναι κατά του νομοσχεδίου. Όλοι είναι κατά του νομοσχεδίου. Και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τίποτε δεν είναι τυχαίο. Μάλιστα. Και οι 10.000 γιατροί που γνωρίζαν για το νομοσχέδιο, που ψήφισαν στις εκλογές της Ομοσπονδίας. Τώρα, πριν λίγο, μιλούσα με τον πρόεδρο των νοσοκομειακών, με τον γραμματέα των νοσοκομειακών γιατρών, τον κύριο Παπα-Νικολάου. Αυτά μου είπε και ο ίδιος. Δυστυχώς, η πολιτεία καταργεί το δικαίωμα του λαού στο ΕΣΥ, στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Μη κρυβόμαστε. Μη κοροϊδεύουμε, μη υποτιμούμε την νοημοσύνη των πολιτών, αλλά και την νοημοσύνη των υγειονομικών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Το νομοσχέδιο θα περάσει. Μπορείτε στην πράξη να το ακυρώσετε? Στην πράξη μπορούμε να το ακυρώσουμε από τη στιγμή που παραμένουν τα νοσοκομεία αθωράκιστα, από τη στιγμή που όταν είναι ένας γιατρός σε μια κλινική στο νοσοκομείο μας, κύριε Πολύζο, πώς αυτός ο γιατρός, ο οποίος θα συνεχίσει να δουλεύει και θα εμφανίζει επαγγελματική εξουθένωση σε τέτοιες συνθήκες, πώς αυτός ο γιατρός να συνεχίζει να δουλεύει με αυτές τις συνθήκες? Και μιλάμε και μισθολογικά, αλλά και πώς να έχει το χρόνο αυτός ο γιατρός να βγει μια μέρα έξω. Τώρα που μιλάτε για τους γιατρούς ειδικοτήτων που σπανίζουν στο δημόσιο σύστημα υγείας, θα σας κακοφαινόταν? Εσείς είστε στο χειρουργείο κάθε μέρα. Αν στα διέξοδα που δημιουργείται για τα χειρουργεία από την έλλειψη αναισθησιολόγων ερχόταν κάποιος από τον ιδιωτικό τομέα, δεν θα διευκόλυνε τα πράγματα? Δεν είναι μόνο οι αναισθησιολόγοι. Είναι και άλλες ειδικότητες. Σας είπα, εδώ στη χειρουργική είναι το 40% καλυμμένες οι θέσεις. Μιλάμε για μια χειρουργική που καλύπτει το καλοκαίρι πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο. Όταν προβλέπονται 10 θέσεις μόνιμων στελεχών, επιμελητών, και είναι 4, αυτοί οι γιατροί πώς θα μπορέσουν να πάνε και έξω? Το κράτος, αντί να τους αντιμετωπίσει με αξιοπρέπεια και να δώσει γενναίες αυξήσεις στους μισθούς, τους δίνει την καραμέλα να πάνε έξω να κάνουν μια φορά ιατρείο. Μάλιστα. Μας κοροϊδεύει. Λοιπόν, η πολιτεία και πάλι... Μας κοροϊδεύει η πολιτεία. Το δημόσιο σύστημα υγείας είναι μονόδρομος για το λαό και θέλει να καταργήσει το δικαίωμα του λαού στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Αυτό είναι. Σας ευχαριστώ, κύριε Πολύζο. Δεν έχουν να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την κατάσταση του ΕΣΥ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κουράγιο. Γεια σας, κύριε Χαφτούρα.